Το ξέρετε ότι το γεφύρι της πλάκας έχει γκρεμιστεί και ξαναφτιαχτεί από την αρχή δύο φορές. Την πρώτη ήταν το 1863, ενώ τη δεύτερη το 2015. Την πρώτη φορά ο πρωτομέστορας Σεμπέκας χρησιμοποίησε ασπράδια από 20.000 αυγά, ενώ τρίχωμα από 3.000 εγωπρόβατα, ώστε να φτιάξει την τέλεια κόλλα για να ανανεωθούν οι πέτρες και να αντέξουν το τεράστιο βάρος της γέφυρας. Τη δεύτερη φορά η αποκατάσταση έγινε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και βραβεύτηκε για το έργο αυτό από την Europa Nostra. Δίπλα από τον άραχτο ποταμό θα περπατήσουμε στο μονοπάτι εκείνο που θα μας οδηγήσει μέχρι το γεφύρι της πλάκας. Την πέτρινη τοξωτή γέφυρα μήκους 75 μέτρων. Όταν τα νερά του ποταμού δεν είναι ορμητικά, δοκιμάστε να περάσετε πάνω από τη γέφυρα, να χαζέψετε την όμορφη θέα, ενώ στο τέλος υπάρχει ένα μονοπάτι που θα σας οδηγήσει μέχρι τα ξενοδοχεία. Στην αρχή της γέφυρας θα βρείτε ένα παραδοσιακό καφενείο με πολύ ωραίο ελληνικό καφέ. Θα αποχαιρετήσουμε το γεφύρι της πλάκας και θα κατευθυνθούμε προς το χωριό Άγναντα. Ιδανική μοτοσυκλετιστική διαδρομή ανάμεσα σε έλατα, πλατάνια και πεύκα. Στο παραδοσιακό αυτό χωριό θα μας περιμένουν η Βίκη και ο Μίλτος. Στα Άγναντα πραγματικά αγναντεύεις το απέραντο φυσικό τοπίο, πλούσιο σε ποικιλία από χρώσων φωτισμού και αντάβγειας. Μας πρότειναν για στάση την καφετέρια στην οποία δεσπόζει νεροτριβή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό? Το χωριό το χειμώνα έχει 2.150 κατοίκους. Τώρα το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ. Ναι. Μπορεί να περνάμε και χίλιους. Όλοι είναι από εδώ, δηλαδή έχουν σπίτια όλοι εδώ? Έχουν όλοι εδώ, ναι. Έχουν όλοι σπίτια. Τα σπίτια όλοι τα συντηρούν, δεν υπάρχει κατοίκους με σπίτι. Σπάνια να βρεις. Απλά ο κόσμος έχει αραιώσει. Έχει αραιώσει. Καταρχήν και μόνο τον Αύγουστο έρχονται ή Χριστούγεννα, Πάσχα? Ναι, έρχονται Χριστούγεννα, Πάσχα, εντάξει, όχι τόσο πολύ, αλλά έρχονται. Το πανηγύρι που γίνεται εδώ, ποια ημερομηνία έτσι κορυφώνεται? Πανηγύρι γίνεται της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμου, 26 και 27 Ιουλίου. Ιουλίου, και τότε γίνεται χαμός φαντάζομαι. Γίνεται χαμός, ναι, το καγκελάρι είναι στις 27 Ιουλίου, ναι. Εγώ καγκελάρι, ναι. Που κάνουμε. Εντάξει, αλλά ο πιο πολύς κόσμος τα τελευταία χρόνια, ναι, έρχεται τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Τώρα, 15 Αυγούστου. Που έχουν και τις άδειές τους. Που έχουν, ναι. Κατάλαβα. Ξενοδοχεία έχει εδώ, αν θέλει κάποιος να μείνει? Ξενοδοχεία ένα έχουμε εδώ μέσα στο χωριό. Υπάρχουν βέβαια για την πλάκα, τον καταράκτη. Η περιοχή έχει κάποια ξενοδοχεία. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει και περισσότερο. Κατάλαβα. Υπάρχει έλλειψη δηλαδή. Υπάρχει έλλειψη. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Τι γνωρίζεις από τους πιο παλιούς, για πες μου? Εντάξει, κάτω πλατεία ήταν πιο πάνω από ό,τι είναι τώρα, ναι. Την κατεβάσαν δηλαδή. Την κατεβάσαν γιατί υπήρξαν τίποτα γεωλογικά? Όχι, φαινόμενα. Γιατί ανέβαινες και κατέβαινες. Α, για να είναι ευθεία. Την κάναν στο ίδιο επίπεδο. Μπράβο, δηλαδή. Ναι, την έκαναν ένα επίπεδο. Ναι. Από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι έχω ακούσει, γιατί ήμουν πολύ μικρός. Ναι. Ήταν η εκκλησία ο Άγιος Γεώργιος, ναι, η οποία έπεσε. Ναι. Στον κάτω Μαχαλά μιλάμε, ναι, τώρα. Έπεσε στον κρεμό, δεν έπεσε. Παρασύρθηκε από κάποιο λόγο. Μπράβο, ή... ναι, έπεσε, ναι, προς τα... Έφυγε δηλαδή η γη, ναι, και την παρέσυρε κάτω. Μπράβο, ναι. Εκεί που είναι ο φούρνος τώρα πρέπει να ήταν το δημοτικό σχολείο από τη, ναι, η παλαιότερη, το, ναι, οποίο έχει μεταφερθεί στον Πάνω Μαχαλά, και από Μαχαλά. Εκεί τώρα είναι όλα πάνω στο... Μεταφέρθηκε το κέντρο δηλαδή στην πάνω, μπράβο, πλευρά, ναι, του χωριού. Ήταν πολύ διαφορετική η πλατεία, εντάξει. Μπράβο. Απλά εγώ δεν την πρόλαβα λίγα πράγματα. Άρα το κέντρο βρίσκονταν παλιότερα κάτω.
Μπράβο, ναι. Και μετά μεταφέρθηκε το κέντρο στον Πάνο Μαχαλά. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε μεταφέρθηκε το κέντρο, γιατί ο καθένας λέει τα δικά του. Ναι. Και η Πάνο λένε για την Πάνο πλατεία και η Κάτω για την Κάτω πλατεία. Είναι δύο μαχαλάδες, το χωριό είναι ενιαίο. Είναι πιο γραφικός ο Μαχαλάς, ναι. Εκεί γύρω στην πλατεία. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ τα σπίτια. Έχει πέτρινα σπίτια. Τα πιο παραδοσιακά, μπράβο, ναι. Ο δρόμος αυτός εδώ ήταν που ανεβαίνουμε στον Πάνο Μαχαλά. Δεν υπήρχε γέφυρα. Δεν υπήρχε γέφυρα. Όχι, όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Δηλαδή, γέφυρα το θυμάμαι μικρός που γινόταν. Στα σχέδιά μας ως προορισμός ήταν το χωριό Θεοδόριανα. Περάσαμε τα παράμαντα, ενώ στο επόμενο χωριό με Λουσουργούς, ενώ βάζαμε τα διάβροχά μας, πληροφορούμασταν για το υπόλοιπο της διαδρομής και για τα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Παρακαλέ. Βρήκε από τις 1 η ώρα, ναι. Το ξέρει. Ωραία. Δες έβρεξε μόνο 10 με... εκεί με 9 η ώρα, 9 με 10 μισή μόνο. Α, το πρωί δηλαδή. Ναι, το βράδυ. Α, το βράδυ. Όλη τη μέρα δεν έβρεξε. Και σήμερα τι λες, θα κάνει. Σήμερα δεν θα διαβάζω ότι είναι βροχές. Δίνει σήμερα. Ναι, ναι, και όπως το βλέπω μάλλον θα. Για πόση ώρα την βροχή, κοίταξε τον καιρό. Ναι, ναι, ναι. Η βροχή σήμερα, καλή ξέρω. Τι να δω. Ας έκανε. Εντάξει, θα κάνουμε. Θέλετε να πάτε. Η διαδρομή που είχα επιλέξει μέσα από το δάσος λόγω της βροχής στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό και αλλάξαμε τα πλάνα μας γοργά και αποφασίσαμε να επισκεφτούμε το σπήλαιο της Ανεμότρυπας. Το εισιτήριο το προμηθευτήκαμε από το μικρό εστιατόριο που βρίσκονταν εκεί και το κόστος του είναι μόλις 3 ευρώ. Η ξενάγηση στο σπήλαιο γίνεται σε κρουπάκια των 7 ατόμων από έναν ευγενέστατο κύριο. Συνήθως μέχρι να έρθει η σειρά σας, ο χρόνος αναμονής είναι γύρω στα 20 λεπτά. Ο μήκος του σπουλαίου είναι 270 μέτρα, ενώ το οξυγόνο ανανεώνεται μονίμως. Πόσα είπαμε, 100 χρόνια. Ναι. Είναι ένα εκατοστό, αλλά δεν θέλει 100. Πόσο να θέλει άραγε. Ένα εδώ. Είναι ένα εκατοστό. Αλλά δεν θέλει 100 χρόνια. Το σημείο αυτό. Για ποιο λόγο. Αφού... μα ήξερα να σας ρωτήσω. Θέλει τα μισά γιατί δημιουργείται σταλαγμίτης. Από κάτω από τα πόδια μας ρέει άφθονο νερό, το οποίο σχηματίζει και ένα πολύ μικρό καταράκτη, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι ορατός στους επισκέπτες. Πόσα είναι? 100. Ένα εκατοστό. Ναι, αν αυτό είναι 2 μέτρα, είναι 20.000 χρόνια. Όταν κόψουμε τη μύτη από αυτό, σταματάει να μεγαλώνει. Αυτό δεν μεγαλώνει απ' έξω όπως το βλέπετε. Εσωτερικά υπάρχει μια τρύπουλα, ένα σιρίγιο. Από εκεί καταβαίνει το ίδρυμα και φυσικά κινείται και έτσι διωγγώνεται. Η μηχανή του που ελέγχει τη ροή του και το κάνει να μεγαλώνει είναι η μύτη που κόβουμε εμείς αυτό χώρο, το σπήλαιο της Ανεμότρυπας, καβαλήσαμε τη μοτοσυκλέτα μας, θέλοντας να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Βρισκόμασταν σε δίλημα, καθώς η βροχή θα μας καθόριζε την τελική μας πορεία. Ο άσχημος καιρός βρισκόταν προς τα αριστερά μας, έτσι λοιπόν ο δρόμος προς Ροδαυγή ήταν ασφαλέστερος. Α, λοιπόν, στην επιστροφή μας επιφυλάσσεται μία έκπληξη, διότι αρχίζει βροχούλα και στο βάθος έχει πολύ μεγάλη θολούρα. Για να δούμε. Όσο βροχή και να ρίξει, όσο και να αλλάζουν τα μοτοσυκλετιστικά σχέδια, η διάθεση παραμένει πάντα ακμαία. Ιδιαίτερα όταν επίλογος συμπεριλαμβάνει νόστιμο φαγητό και πανέμορφη θέα,
σε ένα μικρό εστιατόριο πάνω από το χωριό Ροδαβιέ.